Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. El Greco, αυτό είναι το όνομα που θα προτείνει ο Υπουργός Υποδομών για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και οι αντιδράσεις είναι ενθουσιώδεις. Η ηχηρή αποκάλυψη ήρθε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, όπου και υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η κύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Ποια είναι τα πρώτα σχόλια για το νέο όνομα και τι λέει ο κριτικός σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής? Το γκάλοπ του neakrite.gr που τόσο αγκάλιασαν οι κριτικοί ολοκληρώνεται με τον Άγιο Νικόλαο. Τα προβλήματα που εντοπίζουν οι κάτοικοι της πόλης είναι ούκο λίγα και καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με αυτά. Μπείτε στο neakrite.gr και διαβάστε τα αγκάθια του Αγίου Νικολάου, εν αναμονή φυσικά των απαντήσεων από τους υποψήφιους δημάρχους. Ούτε στο φεγγάρι δεν θα γλιτώσουμε από τους σεισμούς, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τα επόμενα χρόνια, όταν στη Σελήνη θα κατοικήσουν άνθρωποι. Ήδη στην περιοχή σημειώνονται σεισμικές δονήσεις, την ώρα που ο δορυφόρος συρρυκνώνεται όπως ένα σταφύλι που ξεραίνεται και αποκτά ρογμές. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.